τα ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει στη Μάνη και σε άλλες περιοχές της Μεσσηνίας με τους δασικούς χάρτες, παρουσίασε εκτενώς στη Βουλή, στο πλαίσιο της επίκαιρης ερώτησής του, ο βουλευτής Μεσσηνίας Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Λαμπρόπουλος. Η Μάνη, έτσι με αυτόν τον τρόπο, οι Μανιάτες έχουν χάσει όλες τις περιουσίες τους. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι σήμερα τίποτα. Και όχι μόνο η Μάνη, και σε άλλες πολλές περιοχές του νομού Μεσσηνίας. Σε ένα λοιπόν καυτό θέμα, με 7 ερωτήματα, ο κύριος Λαμπρόπουλος ζήτησε απαντήσεις από τον αρμόδιο Υφυπουργό Περιβάλλοντος. Θα θεσπιστούν νέες ρυθμίσεις για επίλυση των προβλημάτων των πολιτών που σχετίζονται με τις ιδιοκτησίες τους, ιδιαίτερα στις γεωργικές περιοχές της χώρας. Θα εξευρεθούν λύσεις με τους δασωμένους αγρούς, δηλαδή πρώην καλλιεργούμενες εκτάσεις που μεταγενέστερα διαπιστώθηκαν και σήμερα δασώθηκαν. Φαίνεται ότι εκεί υπήρχε καλλιέργεια. Όλη η Μάνη καλλιεργείται. Όλοι. Τι θα γίνει στις πάμπολες περιπτώσεις που η μεταβίβαση ακινήτων έχει γίνει άτυπα? Ο κ. Σαμιράς στάθηκε με τη σειρά του στα όσα ήδη έχουν τρέξει, με το να ξεμπλοκάρουν μια σειρά από διαδικασίες. Για το 52% των αναρτημένων επί ΣΥΡΙΖΑ δασικών χαρτών είχαν κατατεθεί 180.000 αντιρρήσεις και θα χρειαζόταν ένας χρόνος περίπου 20 ετών ή 15 ετών στην καλύτερη περίπτωση για να εξεταστούν για τους μισούς χάρτες. Σήμερα λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλο, εγώ σας ανακοινώνω ότι έχουμε αναρτήσει το 100% της ελληνικής επικράτησης. Ιδιαίτερες οι αναφορές για το κρίσιμο θέμα των δασωμένων αγρών. Έχουμε συστήσει στο Υπουργείο μας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δηλαδή, μία ομάδα εργασίας εν είδη νομοπαρασκευαστικής, αποτελούμενη από έγκριτους νομικούς, δασολόγους και μελετητές της αγοράς ανθρώπους, έτσι ώστε να δώσουμε λύσεις σε πολλά από αυτά, αν όχι σε όλα τα προβλήματα που θέσατε. Για παράδειγμα, εξετάζουμε την διαδικασία επιτάχυνσης των ενεργειών για απόδοση χαρακτήρα όσον αφορά δηλαδή τους δασωμένους αγρούς. Όπως ξεκαθαρίστηκε, επιτρέπεται η υποβολή αντίρρησης με τη διαδικασία του προδήλου σφάλματος ατελώς για τους πολίτες. Ακόμα όμως και αυτά τα κλειδωμένα, στα πούμε, κομμάτια του χάρτη, μπορούν οι άνθρωποι που μένουν στη Μάνη, στη Μεσσηνία, οπουδήποτε στην Ελλάδα, ατελώς να κινήσουν τη διαδικασία του προδήλου σφάλματος. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ζήτημα που έθεσε ο Γιάννης Λαμπρόπουλος για την υποστελέχωση, προχωράμε στην πρόσληψη 700 ανθρώπων για τις δασικές υπηρεσίες. Την αγωνία της περιφέρειας, της Μεσσηνίας και των κατοίκων της Μάνης μετέφερε με χαρακτηριστικό τρόπο ο Μεσσηνίος βουλευτής. Να έρθει το κράτος τώρα να του λέει ότι ξέρεις, φέρ' το εδώ, δεν είναι δικό σου. Μα είναι παράλογα πράγματα αυτά. Ή να έχει 10 στρέμματα και στη μέση να υπάρχει μια τούφα και να του λέει όχι, δεν είναι δικό σου, είναι δασικό. Αυτά τα πράγματα να τα λύσουμε. Γιατί ο Έλληνας είναι δεμένος με αυτό που κληρονόμησε από τον πατέρα του, από τον παππού του. Η Μάνη, σας λέω ότι αγωνιά. Τη διαβεβαίωση στον βουλευτή Μεσσηνίας έδωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος πως η κυβέρνηση θα διασφαλίσει με κάθε τρόπο τα νόμιμα δικαιώματα του οποιοδήποτε, είτε κατέχει γη, είτε την καλλιεργεί, είτε είναι κτηνοτρόφος, είτε είναι αγρότης. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς κατάματα βλέπουμε όλα αυτά τα ζητήματα και θα δώσουμε λύσεις σε όλα. Και ιδιαίτερα για τη Μάνη γνωρίζουμε, γιατί κι εσείς άλλωστε μου επιτρέπετε να το πω δημοσίως, δεν μας έχετε αφήσει σε ησυχία. Διαρκώς, χαριτολογώντας το λέω έτσι, διαρκώς μας μεταφέρετε τα προβλήματα του νομού Μεσσηνίας, μας φαίνεται περιπτώσεις.